Γεια σας, εγώ είμαι η Βέα και αυτό είναι άλλο ένα βλογκάκι κόσμο μου. Λοιπόν, είμαστε στο Long Island με τη Θεία Λένα και είμαστε στο Greek Festival, κοινός, πανηγύρι, πανγκύρ, που λένε και στο χωριό. Και θα σας δείξω τώρα τις βαρκούλες μου, πολύ ωραία εδώ. Ναι, δείτε τι ωραία που είναι. Εκεί κάτω έχει Luna Park. Εδώ έχει διάφορα μαγαζάκια που πουλάνε διάφορα, από εκείνη τα φαγητά. Θα πάμε τώρα να πάρουμε λουκουμάδες. Εδώ μεταξύ έβρεχε το πρωί, ευτυχώς τώρα δεν βρέχει. Έχει όμως μια συννεφιά, ένα αεράκι και έτσι μια δροσούλα που είμαστε και κοντά στο νερό. Οπότε ναι, αλλά είναι ωραία, είναι ωραία. Και ελληνική μουσική, κάτω από την τέντα. Να εκεί. Έχει ελληνική μουσική. Εδώ είναι τα μαγαζάκια. Με μου έχω φάει μισό ποτή λουκουμάδες που δεν μ' αρέσουν κιόλας. Αλλά έχω φάει μαζί με τη Θεία Λένα. Και μετά θα φάμε κάτι λιμυρό. Σήμερα το fasting πάει για βρούμε. Εντάξει, δεν θα πάει αργά. 8 είναι η ώρα, εντάξει. Δεν θα τρώω τίποτα μέχρι τις 11. Είμαστε εδώ πίσω από τα τέτοια του κίνηση. Πίσω γέρι, πίσω γέρι. Λοιπόν, βλέπετε πίσω μου και έχει σουβλάκι. Τρία. Αχ. Τρία. Λοιπόν, τώρα είναι 9 η ώρα και τελειώνει στις 10 για σήμερα, είναι η πρώτη μέρα. Έχει και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο. Οπότε, ναι, αυτά. Εδώ, ωραία. Άδεια σήμερα γιατί έχει και λίγο συννεφιά και λίγο τέτοιο. Αλλά κατά τα άλλα, ωραία είναι. Έχει, είναι ωραία περιοχή εδώ. Παραθαλάσσια. Τζέρτζελο δεν έχει σήμερα. Α, έχει, κάτι έχει, κάτι έχει εκεί, κάτι ακούω. Μάλιστα. Φαντάζομαι Παρασκευή Σάββατο θα γίνεται ο χαμούλης εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν θα έρθω την Κυριακή. Έχω 2 ραντεβού εδώ κοντά. Οπότε τελειώνω 3 η ώρα και μπορεί να πεταχτώ. Να πεταχτώ. Λέει η Θεία Λένα που θα δουλεύει την Κυριακή. Οπότε μπορεί να πεταχτώ. Αυτά. Σας αφήνω. Παιδιά. Εδώ. Πολιτές. Με ωμέγα. Ναι. Θέλω να το σβήσω έτσι κρακ και να βάλω ένα ωμέγα. Αυτά. Τουλάχιστον οι λουκουμάδες στην άλλη τον πέλα είναι σωστά. Γραμμένη. Τι μπορεί να πάει λάθος, αγαπητέ. Δεν είναι. Τι άλλο μπορεί να πάει λάθος. Fail. Δεν φυσαγέρι, φυσαγέρι. Εγώ παλεύω να βρω φως. Με αυτό φώτισα μόνη μου έτσι. Όχι, τώρα είμαι σαν καταζητούμενη. Ούτε τώρα. Τώρα προχούλη προτιμώ στο καβούρι. Να, κάπως καλύτερα. Λοιπόν, φεύγουμε από το πανηγύρι. Δεν έχουμε πιει τίποτα. Μια κοκακόλα. Κοκακόλα. Και μας έπιασε. Κάτι ήταν στο νοσοκομείο. Λέει 39 λεπτά για την οικία. Οικία Βετρίκης Βέας Μπακ. Οικία Βέας Μπακ. Όχι, εγώ τώρα να το πω το παραπονό μου. Να το πεις, πες το. Πολιτές ρε μαλάκα, με όμικρο. Με όμικρο. Και λεωφορείο, ολόσωστο λες και το έχει γράψει ο Μπομπινιώτης. Και με ωμέγα και με όμικρο και με έψιλο γιώτα. Να τρελαθώ. Και οι πολιτές γίνανε πολίτες αλλά με ήττα. Φίλες και οι πολιτές ναι. Μας κατακλείζουν. Αυτά. Το λιμάνι μας. Φεύγουμε. Εχωριανή. Φεύγουμε, πάμε σπίτι ναι, ναι, και ο Θεός και η Παναγιά μαζί μας. Control. Με λαμβάνει. Ναι, σφυρί καλύτερα πάνω. Από κολόνα του όταν με λαμβάνεις. Έλα σφυρί, δρεπάνι εδώ, σε λαμβάνω. Φανταρίνες, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. If you know, you know. If you know, you know. Γεια σας. Κόσμο μου, λοιπόν, θα σας εξηγήσω μετά τι κάνω και πού βρίσκομαι. Είμαστε ούτε τώρα, οπότε είπα να ανοίξω κάμερα και να σας δείξω λίγο εδώ. Έχω πάρει ένα πινελάκι για eyeliner και χαζολογά, οπότε θα σας δείξω λίγο εδώ, NYX θα σας δείξω αν πάρω κάτι προς το παρόν, απλά χαζεύω πάω στη Maybelline. Εντάξει, τι ωραία παλέτα καινούργια από Juvia's Place. Α, πολύ μου αρέσει, μου μιλάει, αλλά δεν θα την πάρω. Colourpop εδώ, παράδεισος, σχεδόν όλα. Παλετίτσες. Elf εδώ. Maybelline από εδώ.
Όχι, Λορέα, ψέματα. Maybelline είναι παραπίσω. Το πιο ωραίο στάντ, έτσι. Τσουπ, Winky Lux. Και είναι όμορφα, αλλά τριλαίνομαι, ακριβούτσικα. Για απλά τα λέλου δεν πληρώνεις. Το πόσο μισό Μαρία Μπεντέσκου, άλλον σας το λέω, άλλον να το βλέπετε. Λοιπόν, που λέτε, είμαι στο Long Island με τη μάνα μου. Είχα ένα ραντεβού εδώ κοντά 10 με 11. Τώρα περιφερόμαστε. Μετά έχω άλλο ένα εδώ κοντά στις 2. Από κοντά και η Στέλλα, διότι ήρθαμε στα μαγαζιά και να σκοτώσουμε αυτό το τρίωρο. Μετά θα πάω στο επόμενο ραντεβού μου. Θα περιμένει στο αυτοκίνητο η Δίσμηρη, η μάνα, και μετά θα γυρίσουμε πίσω. Ό,τι είπα να σας πάρω μαζί, ήρθα για λίγα ψώνια. Κάτι ψώνισα, πήρα και ένα δώρο του μπαμπά μου για την γιορτή του πατέρα σήμερα. Του πήρα ένα πουκάμισο, ο μπαμπάς μου γενικά δεν θέλει δώρα. Το ρώτησε και λέω στο τηλέφωνο να σου πάρω ένα πουκάμισο από μάρκα που ξέρω τι φοράει και το νούμερο του είναι καλό κτλ. Κτλ. Γιατί είναι τροφαντούλη και αυτό σαν εμένα. Οπότε του πήρα ένα πουκάμισο. Τώρα δεν μου το φέρει στο κεφάλι. Ή αν θα πει ευχαριστώ και θα το φορέσει, ή αν θα πει ευχαριστώ και θα το αφήσει στην άκρη, παίζεται. Ας ευχηθούμε όλοι να του αρέσει και να το φορέσει. Γενικά δεν θέλει δώρο, οπότε το παίρνω. Πουκάμισα, μπουφάν, γραβάτς κτλ. Δεν τα φοράει, είναι και αυτός περιεργούλης σαν εμένα, θέλει να ψωνίζει μόνος του τα πράγματα του. Γενικά εμείς οι τροφαντοί θέλουμε μόνο μας να ψωνίζουμε, γιατί ξέρουμε ότι αν μας ψωνίσει άλλος, δεν θα μπαίνουμε. Τέλος πάντων, ξέρω ότι έχουμε έρθει και μαζί σε αυτή τη μάρκα να πάρει πουκάμισα που θέλει βαμβακερά το χειμώνα και τέτοια. Τώρα του πήρα ένα κοντομάνικο με τσεπούλα εδώ, γιατί βάζω όλο το βιό στην τσεπούλα. Τέλος πάντων, ανεβαίνω πάνω στα υπόλοιπα μαγαζιά, σας έχω ξαναφέρει εδώ. Τώρα ήμουν στα Ούλτα, θα σας δείξω μετά από το σπίτι τι ψώνισα. Και αυτά, πάω και τώρα πάνω στα Outlet να δω. Δεν μπορείτε να πείτε πάντως, είχα καιρό να σας φέρω στα μαγαζιά, οπότε σήμερα βολτούλα. Ενδιαφέρουσα αυτή η μπρίζα. Γενικά όσο πιο πολλές μπρίζες έχω σπίτι, τόσο καλύτερο. Αν και δεν κάνει, $25 έχει όλο αυτό. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Χαζεύω τώρα. Έχω πάρει μέχρι στιγμής ένα παγούρι για νερό, το οποίο κάνει $22. Έχω το μεγάλο από το Amazon. Είναι η μάρκα συγκεκριμένη που μου αρέσει. Και χαζεύω τώρα εδώ. Δεν ξέρω αν θα το πάρω τελικά, αλλά το διάλεξα. Δηλαδή είμαι στα είδη σπιτιού και χαζολογάω. Ζεύω εδώ παιχνίδια και δείτε τι ωραία μπάρμπι σε αμαξίδιο και μπάρμπι που έχει λεύκη. Τι ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτά. Μια πρόοδος. Αυτή κάνει 10 και είναι και πιο χοντρούλα. Και η άλλη κάνει 20. Κάποια θα πάρω στις ανιψιές μου ή θα τις παραγγείλω από το ίντερνετ. Τώρα χαζεύω παπούτσια, μου άρεσαν αυτά εδώ. Επίσης βρήκα και Toms και Birkenstock, αλλά δεν μου αρέσει το συγκεκριμένο. Θα ψάξω κι άλλο, γιατί μπορεί να βρεις διαμάντια κι εδώ. Αθλητικά. Σας αφήνω να ψάξω. Πάμε να φάμε ένα τα μπέργκερ μας. Μετά θα πάω στο ραντεβού μου. Για είμαι στην καρέκλα εδώ πέρα, ήρθα να κάνω τα νύχια μου, θα σας πω μετά τι τράβηξα. Η ώρα είναι 8 παρά 25. Πριν μία ώρα γύρισα σπίτι, αυτό έχω να σας πω μόνο. Από τις 9 το πρωί, πριν μία ώρα γύρισα σπίτι. Ταλαιπώρια, μεγάλη ταλαιπώρια. Και τώρα ήρθα να κάνω τα νύχια μου, γιατί αύριο δεν θα προλάβω. Έχω πάλι δουλειά και έχω και να φτιάξω και πράγματα, γιατί πάω τρίτη πρωί, πάω Τέξας. Σήμερα είναι Κυριακή. Father's Day. Επίσης έχω να σας πω ότι το πουκάμισο άρεσε πάρα πολύ στον μπαμπά μου, δεν μου το έφερε στο κεφάλι, το δοκίμασε και είναι κουκλάκι ζωγραφιστό, στρομπουλό κουκλάκι ζωγραφιστό, μια χαρά θα είναι, το πηγαίνει μούρλια. Αυτά, σας αφήνω και θα σας δείξω μετά τα νύχια. Κόκκινα. Όπου ο κόσμος μόλις γύρισε από τα νύχια, ένα κοκκινάκι τα έκανα, θα σας τα δείξω σε λίγο. Είμαι νεκρή, έφυγα από το σπίτι στις 9 το πρωί, πήγα στο πρώτο μου ραντεβού. Μετά πήγα για ψώνια που σας έδειξα. Μετά πήγα στο δεύτερο μου ραντεβού στις 2. Τελείωσα 4 και, γιατί έκανα 2 ραντεβού αντί για ένα. Και ήτανε in this
Δύο Ινδές αδερφές με μπόμπα μακιγιάζ πολύ μπόμπα, πολύ βαρύ έντονο κτλ. Αυτά. Τα έχω φτύσει. Γύρισα. Άφησα την μπάρα μου σπίτι. Η οποία περίμενε στο αυτοκίνητο περιπτώντας όσες ώρες εγώ είχα δουλειά. Καψερή. Και είχε απίστευτη κίνηση. Είχε απίστευτη κίνηση. Στο γύρνα, το κορίτσι μου εδώ δίνει, μου δίνει φυλάκια γιατί του έλειψα. Ψυχή, ψυχή. Θα φάει τώρα που να είναι, θα ταΐσει τα ύστρα. Έχω καταφέρει και τρώει 8.30 το βράδυ και 8.30 το πρωί, παιδιά. Από το 6 και 6 που με ξύπνα για 6 το χάρα μου ερχόταν και με κοίταζε εδώ. Το καταφέραμε μετά το jet lag και την έστρωσαν. Οπότε τρώει 8.30 το πρωί και 8.30 το βράδυ. Ήθελα να πω και που λέτε φάγαμε απίστευτη κίνηση στο γύρνα, οπότε έφτασα πελαγωμένη, άφησα τη μαμά μου σπίτι, ανέβηκα να δώσω στον μπαμπά μου το δώρο του, το πουκάμισο που σας είπα. Τελικά του πηγαίνει απίστευτο όπως σας ξανά, μα τα είπα. Και μετά έφυγα, ήρθα εδώ πάρκαρα, ανέβηκα πάνω στο παιδί, τη χαιρέτησα, της έδωσα γλυκάκι, γλυκάκι εννοώ treat, σκυλίσιο. Και κατέβηκα να κάνω το πεντικιούρ μου, γιατί αύριο πάλι δεν θα προλάβω. Οπότε, τώρα γύρισα, είμαι dead, αλλά θα ξανανοίξω την κάμερα σε λίγο για να σας δείξω τι ψώνισα τελικά. Αυτά, σουζουνέκο, σουζουνιλάκι μου. Ωχ, μωρέ το κοριτσάκι, το λατρεύω αυτό εδώ το πιτσίνι, αυτό εδώ το πιτσίνι. Σας κλείνω προς το παρόν. Κάνουμε εδώ τις αγκαλιές μας και τα φιλιά μας. Κόσμε μου, τι κάνετε σήμερα? Λοιπόν, εμείς πήγαμε στο πάρκο, γυρίσαμε, φάγαμε πολύ κίνηση πάλι σήμερα. Γενικά η κίνηση, παιδιά, η κίνηση. Φτάνεις εξουθενωμένος όπου και να πας. Είμαι κουρασμένη από χθες απίστευτα. Δεν κοιμήθηκα πολύ καλά το βράδυ, ενώ κοιμήθηκα νωρίς, δεν ξέρω κάτι δεν, ξύπνησα κουρασμένη πάλι. Δεν σας έδειξα τι ψώνισα χθες, οπότε πάμε να δούμε. Από το Nordstrom Rack λοιπόν, που είναι το Nordstrom κατάστημα που έχει διάφορα μέσα και το Rack είναι και καλά το outlet του. Πήρα όπως σας έδειξα και χθες αυτή εδώ την Barbie, η οποία είναι Barbie στρουμπουλή και με λεύκη. Πάρα πολύ μου αρέσει που έχουν αρχίσει οι Barbie και είναι και διαφορετικές, δηλαδή πιο inclusive. Η στρουμπουλή Barbie εδώ, μάλλον θα είναι για την ανιψιά μου, τη Δήμητρα που είναι τριών. Και πήρα και το Hydro Flask. Λοιπόν, το άσπρο παγούρι που σας δείχνω συνέχεια στα βίντεο που πίνω νερό είναι Hydro Flask, κάνει $50 στο Amazon. Τέλος πάντων, και, αλλά είναι πολύ γκουμούτσα και οπότε βρήκα αυτό στο Nordstrom Rack, το οποίο είναι πιο μικρής χωρητικότητας, πιο εύκολα να το βάλεις στην τσάντα σου και να το έχεις μαζί. Βέβαια χωράει πολύ λιγότερο νερό, ναι, αλλά δεν πειράζει, ας είναι. Το πήρε σε αυτό το ωραίο χρώμα, βασικά ήταν το μόνο που είχε. Είχε απομείνει σε αυτό το σχέδιο και έκανε $22 από 30 που είχε κανονικά. Οπότε, okay, αυτά κρατάνε καιρό. Κρατάνε το νεράκι κρύο, μας βοηθάει να μειώσουμε και το πλαστικό. Γενικά το πλαστικό απελευθερώνει και ουσίες. Ουσίες, κοινό πνεύματα, είχα καιρό να το πω. Απελευθερώνει και έτσι μικροπλαστικά στο νερό μας και τα λοιπά, στα ροφήματά μας. Οπότε καλό είναι και στα παιδιά να βάζουμε, όχι γυάλινα, ξύλινα, μπαμπού, δεν ξέρω και εγώ τι, ποτηράκια. Το πλαστικό δεν κάνει καλό. Εγώ το λέω, τα λατρεύω τα πλαστικά ποτήρια μου. Τα λατρεύω τα πλαστικά μου μπολ και πιάτα, αλλά προσπαθώ σιγά σιγά προσπαθώ να τα μειώσω και αυτά και, το, και τα νερά και μου, ήρθε η μάνα μου και μου φέρει μπουκάλια νερό. Τι να κάνω, γιατί μου λέει έρχομαι και δεν έχεις νερό να πιω. Δεν έχει άδικο γιατί δεν έχω κανάτες εγώ γυάλινες και τέτοιες στο ψυγείο, γεμίζω τα παγούρια μου και είμαι μια χαρά. Οπότε πήρα και αυτό το παγουράκι. Τέλεια, πάμε να δούμε τι πήρα από τα ούλτα λοιπόν, κόσμο μου, από τα ούλτα πήρα. Τίποτα, λίγα πραγματάκια. Ένα Garnier Micellar νεράκι, το οποίο σας έχω πει ότι το αγαπώ ιδιαίτερα μαζί με το Bioderma. 700 ml να έχουμε. Γεμίζω και
κάτι μπουκαλάκι που έχω στο kit μου που με πάμε. Μετά πήρα αυτό το Maybelline το lip glossάκι. Δείτε τι ωραία. Γενικά αυτή η σειρά με τα lip gloss τα Maybelline είναι εξαιρετική. Είναι πάρα πολύ ωραία. Κάνουν 9-10 δολάρια. Αλλά αυτό μου άρεσε πολύ, είναι έτσι ηριδίζω. Και πήρα κι άλλο ένα lip gloss, Essence. Τα lip gloss, τα Essence τα αγαπώ και αυτά ιδιαίτερα. Αυτή τη σειρά τη λατρεύω. Έχω και ένα διάφανο, έχω και ένα nude, έχω και ένα άλλο με shimmer. Τα έχω και στο kit μου. Εύκολες λύσεις, οικονομικές, 3-4 δολάρια εδώ. Και στην Ελλάδα κάπου τόσο πρέπει να κάνουν αυτά. Μπορεί και πιο φτηνά. Και πήρα αυτό το ροζ λοιπόν με το shimmer και πάρα πολύ μου αρέσει. Το διάφανο το έχω στο kit μου και άλλο ένα νομίζω. Ναι. Και δεν κολλάνε, έχουν πολύ ωραία αίσθηση στα χείλια. Και μια χαρά, μια χαρά. Και επίσης πήρα ένα πινέλο που νομίζω ότι το ξαναέχω, αλλά το ήθελα και πάλι. Το M165 από Morphe. Το οποίο είναι αυτό το πινελάκι για eyeliner. Αυτά πήρα λοιπόν, παιδιά. Δεν πήρα πολλά πραγματάκια, αλλά τσούκου τσούκου μην νομίζετε. Φεύγουν λεφτά. 10 η κούκλα, 23 αυτό, 33 και η φόρη. Και γύρω στα 30 κάτι, όσο χάλασα και στο Ούλτα. Να, ορίστε. Αυτά ψώνισα. Σας αφήνω, πάω να βάλω μακαρόνια με κιμά, πριν αρχίσει ο ζασμός. Μακαρόνια με κιμά της Μανούλας, σας τα δείξω και αυτά. Είμαστε σε φάση σε λίγο συγκλονιστική συνέχεια, οπότε έβαλα εγώ εδώ το βουνό με τα μακαρόνια μου. Ήταν σε ένα μπουλάκι το σοδάκι, φαινόταν λίγο και ξαφνικά το βάζω στο πιάτο και ξεδιπλώθηκε. Ναι, λες και είναι διπλάσια ποσότητα από αυτή που φαινόταν. Αρχικά από την καλή μου όρεξη, σε μένα και στο παιδί μου, θα τρώει εδώ λίγο κιμά. Περιμένει εδώ καρτερικά. Ναι. Σας αφήνουμε να φάμε, να δούμε τον υπόλοιπο σασμούλι και μετά έχω ραντεβού για μακιγιάζ. Οπότε τα λέμε πιο μετά. Ξεμαλιασμένη όπως συνήθως. Κόσμε μου, δεν ξέρω σε ποια μέρα βρισκόμαστε, δεν ξέρω σε ποια χρονιά βρισκόμαστε. Είμαστε μία εβδομάδα μετά από τα προηγούμενα πλάνα, διότι έχει μεσολαβήσει το Τέξας, το οποίο το είδατε εσείς ήδη την προηγούμενη εβδομάδα. Και τώρα είπα να το συνεχίσω αυτό το vlog και θα έχει ενωμένες μέρες από, ξέρω εγώ, 2 εβδομάδες, 3, τέλος πάντων. Τίποτα συγκλονιστικό δεν έχω να σας πω. Γύρισαμε από το πάρκο με το κορίτσι, έχει αρκετή ζέστα. Να δω τι θερμοκρασία έχει αυτή τη στιγμή, 28 βαθμοί και υγρασία. Νέα Υόρκη βράζει όπως έχουμε πει με την υγρασία. Λοιπόν, εμείς γυρνώντας από το πάρκο, περάσαμε από το TJ Maxx και από το Target. Από το Target τίποτα, δεν πήρα 4 γιαούρτια. Ακριβώς 4 γιαούρτια. Και το TJ Maxx πήγα με το κορίτσι, έκανε τη θράψη του, οπότε να σας δείξω τι πήραμε. Θα δείτε ότι τα προηγούμενα ψώνια είναι, ξέρω εγώ, 2 εβδομάδες πριν. Οπότε θα δείτε πολύ ψώνιο αυτό το βίντεο, γιατί τα ένωσα. Λοιπόν, πήρα αυτό στο κορίτσι και άλλο ένα παιχνίδι που της το έδωσα πριν λίγο και έπαιζε. Τώρα το κοιτάει αυτό σαν να είναι, δεν ξέρω εγώ, θησαυρός για να παίξει. Αυτό κάνει 3-4 δολάρια. Όπως ξέρετε, έχουμε ένα σωρό τέτοια. Και κατά καιρούς πετάω αυτά που έχει ψωροφάει και είναι ψωροφαγωμένα. Μετά πήρα 2 σίγμα πινελάκια, τα ίδια. Line Perfector E68. Λοιπόν, αυτά τα πινελάκια. Γενικά τα σίγμα ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ καλά πινέλα. Αν δεν το ξέρετε, να το ξέρετε. Έκανε 7 δολάρια το ένα. Είναι λίγο τσιμπημένα αυτά, αλλά αν χρειάζεσαι συγκεκριμένα, γενικά εγώ είμαι υπέρ, δεν είσαι επαγγελματίας. Και θες, ξέρω εγώ, πινέλα για τη συλλογή σου, να παίρνεις σετ, ρε παιδί μου. Να παίρνεις σετ με τα βασικά πινέλα που μπορεί να χρειάζεσαι. Τώρα εγώ όμως, όσο δουλεύω και ξέρω με ποια πινέλα δουλεύω πιο πολύ και ποια πινέλα αναζητάω να έχω στη συλλογή μου. Οπότε ψωνίζω και συγκεκριμένα, πέρα από τα σετ, ψωνίζω και συγκεκριμένα πινέλα. Λοιπόν, πήρα αυτό το πινέλο, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο για eyeliner, για το κάνεις και κάτω από το μάτι, και τα τελείως flat που είναι ίσια είναι πολύ ωραία για κάτω από το μάτι. Επίσης όμως αυτό το πινέλο, θυμάμαι είχα δει ένα βίντεο του Wayne Goss, νομίζω του Wayne Goss, και έλεγε ότι αυτά τα πινέλα είναι πάρα πολύ ωραία και για να κάνεις χείλια. Γιατί έχει αυτή τη γραμμούλα έτσι και ακολουθεί φυσικά τη γραμμή των χειλιών και σε βοηθάει να την κάνεις ευθεία και όχι να πηγαίνεις αντισκότας τα ποδάρια. Ειδικά με κόκκινα και τέτοια που είναι. Οπότε πήρα 2 τέτοια ίδια που τα βρήκα.
Και είχα πάει στο προηγούμενο hall στα Ούλτα ένα παρόμοιο, Morph. Αλλά αυτό νομίζω είναι λίγο διαφορετικό. Τέλος πάντων, δύο ίδια πήρα τέτοια. Παλεύω εγώ να τα ανοίξω τώρα και άμα τα καταφέρω να με χέσετε. Γενικά αυτές οι συσκευασίες που είναι λες και πάνε τα προϊόντα στον πόλεμο. Δεν τις καταλαβαίνω. Κλεισμένα από εδώ πλαστικό, από εκεί πλαστικό παραπέρα. Ψυχραιμία λίγο, ειδικά τα παιδικά παιχνίδια, ό,τι χειρότερα. Να τα, δύο ίδια πινελάκια. Πήρα κι άλλα νύχια, κι άλλα νύχια, κι άλλα νύχια και πρέπει να τα φτιάξω κιόλας. Τα έχω έτσι 2-3 εβδομάδες τώρα. Πήρα ένα λεοπάρ, νομίζω το έχω ξαναπάρει αυτό, και ένα κοκκινάκι. Γιατί εντάξει, το κοκκινάκι τίμιο. Πήρα κάτι μπουστάκια σουτιέν. Δεν ξέρω αυτή τη μάρκα, τη Danskin. Και αυτό που φοράω τώρα, Danskin είναι. Είναι πάρα πολύ ελαστικό, ελαφρύ, δεν κόβει πουθενά και τέτοια. Έχω και στράπλες. Και αυτό μου αρέσει το υφασμά του, το έχω σε στράπλες αυτό. Και πήρε ένα σετάκι με ροζουλί, σωμόν και μαύρο. Γενικά πλέον φοράω μόνο τέτοια. Δεν τα αντέχω τα σουτιέν με τις μπανέλες. Με κόβουν από εδώ, με κόβουν από εκεί. Δεν μπορώ, υποφέρω. Και επίσης αυτά έχουν και ωραίο κράτημα τα περισσότερα. Έχω και διάφορα Skims από την Kim Kardashian. Πολύ μου αρέσουν. Αλλά αυτά φυσικά είναι πολύ πιο οικονομικά. Και αφού βρίσκω μία μάρκα που μου κάνουν, είναι extra large αυτά και μου αρέσουν, ορίστε, τα πήρα. Το μόνο κακό είναι ότι πλένονται και πάει η μπανελίτσα αλλού-νταλού και πρέπει μετά να τις ισιώνεις. Αυτό είναι το μόνο σπαστικούλι. Κατά τα άλλα μια χαρά και κάνανε, ξέρω εγώ, το σετ 10, ναι, 11 δολάρια το σετ. Τι άλλο πήρα? Πήρα και ένα πινέλο Jaclyn Hill, 4 δολάρια το είχε, ένα μικρό blending είναι, το οποίο σίγουρα το έχω, μου είναι πολύ γνώριμο σαν πινέλο, δεν ξέρω αν έχω τις Jaclyn, όχι δεν έχω, το Morphe το κλασικό, σίγουρα το έχω 2-3-4 φορές, αλλά είναι ωραία γιατί έχω αρκετά μεγάλα blending brushes και μ' αρέσει αυτό που είναι, άρα μην πας μου βουτήξεις το πινέλο, άντε, είναι εδώ. Τέρας. Και καραδοκί. Το GH33, 4 δολάρια μόνο και βλέπετε είναι λεπτούλι και κάνει ωραίο blend εδώ αυτό, έτσι, οπότε μ' αρέσει, τα αγαπώ τα Morphe, τα πινέλα ματιών κυρίως. Μπορεί να κάθομαι εδώ ώρα και να μην περάσει τρένο και όταν θα ανοίξω κάμερα θα περάσουν 10 τρένα μαζί. Λοιπόν, τα πινέλα ματιών της Morphe τα αγαπώ, μου αρέσουν ιδιαίτερα, προσώπου λατρεύω τα Real Techniques. Επίσης, αγαπημένα μου πινέλα και προσώπου και ματιών είναι τα Luxe. Τα έμαθα από το Boxycharm εγώ τα Luxe, οπότε όπου βρω ευκαιρία αγοράζω Luxe σε Boxycharm. Έχει και κάποια set πολύ φτηνά, μου τη είχαν και κάποια set στα κουτιά μου κατά καιρούς, έτσι τα γνώρισα. Εξαιρετικά πινέλα. Ματιών περισσότερο, αλλά και τα προσώπου έχω πολλά. Μ' αρέσουν. Και μιας και μιλάμε για πινέλα, μου ήρθε και αυτό το σετάκι από Amazon. Θα μου πεις τι θα τα κάνεις τόσα πινέλα. Λοιπόν, καταρχάς εγώ επειδή δουλεύω με συγκεκριμένα πινέλα, παθαίνω αιμονή με συγκεκριμένα πινέλα, θέλω να αρχίσω να βρίσκω και άλλα πινέλα που να μ' αρέσουν πολύ και να με βολεύουν. Θέλω να αφήσω πολλά πινέλα στην Ελλάδα και για να βάφω όταν θα είμαι εκεί και να τα αφήνω εκεί. Και νομίζω ένα σετ δικό μου και ένα σετ για άλλους. Γενικά τα πινέλα δεν πάνε χαμένα. Επίσης κάποια φύρονται κιόλας με το χρόνο και με τα πολλά τα πλησίματα λόγω δουλειάς, αν και γενικά τα πολύ καλά πινέλα δεν παθαίνουν τίποτα. Τα Real Techniques μου τα έχω χρόνια και χρόνια και είναι από τα καλύτερα πινέλα και δεν είναι τόσο ακριβά. Και εντάξει, τα βρίσκω εγώ, σας έχω πει στο TJ Maxx, 5-6 δολάρια το σετ. Δεν συγκρίνεται με το 20, αλλά και το 20, αν σκεφτείς ότι θα σου κρατήσει μακροπρόθεσμα, αξίζει. Λοιπόν, τα βγάζω εγώ τώρα από τα σελοφάν για να σας τα δείξω. Καταρχάς είναι υπερ πανέμορφα και σου φτιάχνουν τη διάθεση γιατί είναι χρωματιστά. Συνθετικά είναι, φαίνονται. Τώρα θέλω να τα δω όμως στην πράξη αυτά πώς θα είναι. Έτσι είναι το κουτάκι τους, είναι το color, είναι η μάρκα, Dreaming Color. Γενικά πολύ χαροπά πινέλα τα λες. Να τα. Είναι πολύχρωμα και έχουν και κάτω άλλο χρώμα. Μαλακά φαίνονται. Νομίζω ότι ωραία θα δουλεύουν στα μάτια. Θέλω να πιστεύω. Blend και Άγιος ο Θεός.
και αυτά τα μικρούλια μου αρέσουν. Αυτά τα μικρούλια μου αρέσουν και για highlighter στην εσωτερική γωνία και φυσικά για blend, έτσι κοντινό είναι, pencil, brush κι άλλο. Blend και αυτό συνθετικό για να κάνεις pack σκιούλα και για να κόβεις το βλέφαρο. Κι άλλο pencil, το ίδιο με το κίτρινο. Κάποια επαναλαμβάνονται σε άλλο χρώμα βέβαια. Να, πάλι παρόμοιο με αυτό που σας έδειξα το Sigma. Και αυτό ωραίο για eyeliner και για φρύδια και τα λοιπά. Εγώ προτιμώ να κάνω φρύδια στις πελάτησες με σκιές. Μ' αρέσει. Και αυτό ωραίο μικρό φαν. Βάζεις και highlighter. Cute. Μάλιστα, νομίζω πως φαίνεται ωραίο αυτό το σετάκι και έκανε 20 δολάρια και έχει μέσα 15 πινέλα από το Amazon, το Color Dreaming Color 16 piece eyeshadow set. Not bad, not bad. Πιστεύω ότι αν δεν είστε επαγγελματίες και όλες θα σας αρέσουν ακόμα περισσότερο, γιατί δεν θα έχετε παραξενιές τύπου, ξέρεις, να θέλετε συγκεκριμένα πράγματα. Ωραίο set. Και επίσης μου στείλαν από Virtue να δοκιμάσω το full conditioner. Δεν έχω θέμα, εγώ έχω πολύ φουλ μαλλί, αλλά γενικά η Virtue είναι καλή εταιρεία, την είχαμε και στο μαγαζί, πανάκριβη, οπότε why not. Αυτά, έχει και καλά συστατικά. Σας αφήνω και μάλλον θα φάω γεμιστά τις μόνες μου. Όσο μου ξύπνησα από τον ύπνο μου, το γρήγορο ύπνο μου, έκανα ένα μπανάκι, έβγαλα τον τηλιακό, έβαλα ένα κραγιόν, έπρεπε να ξαναβάλω τον τηλιακό, αλλά δεν έβαλα, δεν πειράζει, μου το συγχωράω και τώρα ήρθα να πάρω τη Θεία Λένα για να πάμε πάλι για σούσι, γιατί το σούσι μας αρέσει και το κοκτέιλ βασικά που πίνουμε στο σούσι μας αρέσει πιο πολύ από το σούσι. Τέλος πάντων, και θα σας δείξω και πάλι κλασικά Νέα Υόρκη, Θεία κτλ. Φοράει ένα καινούριο φουστανάκι που θα το δείτε σε Sin Plus Home. Γεια σας. Καρίσαμε κόσμο και πάμε τώρα να σας δείξω πάλι τη Θεία, την οποία την έχετε δει 95.000 φορές, αλλά φαντάζομαι θα σας αρέσει και εσάς όπως αρέσει και σε μένα. Η Θεία Ελένα μόλις έχισε το ποτό της στην προσπάθειά της να βγάλει τα chopsticks και βρίζει τώρα μόνη της. Ήρθε το ορεκτικό μας το fried καλαμάρι. Καλή μας όρεξη. Ήρθανε τα σούσια μας, κόσμε μου. Καλή μας όρεξη. Κόσμο μου, φάγαμε, ντερλικώσαμε. Η Θεία Ελένα κρυώνει. Εγώ είμαι τύπου να πεθάνω, έχει υγρασία απίστευτη και ζέστη. Άρα τι σημαίνει ότι η Θεία Ελένα είναι άρρωστη τώρα, τι ακριβώς έχει. Αν έχει υπερκόπωση, μάλλον. Αν έχει γρήπη, δεν νομίζω. Φρονιμίτες επίσης έχει, δεν ξέρω τι έχει, τέλος πάντων, εγώ ζεσταίνομαι, αυτή κρυώνει. Οπότε ήρθαμε ένα τσίκι να σας δείξω τη Θεία, την οποία την έχετε δει 100 φορές, αλλά ας τη δείτε κι άλλη μία, κι άλλη μία, κι άλλη μία. Έχουνε καταντήσει τα vlog μου πιο προβλέψιμα, πιο γραφικά και από τη Σαντορίνη, αλλά θα μου πεις γιατί δεν είναι ωραία η Σαντορίνη. Δείτε λοιπόν εδώ, το Empire, το State, το Building και πάμε... Κόσμε μου, είχαμε μείνει στο dinner με τη Θεία Ελένα, η οποία μετά γύρισε σπίτι, έκανε τεστ και βγήκε θετικό. Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε βράδυ Σαββάτου και εσείς κάπου και είμαι σκατά. Γύρισα από τη δουλειά μου το απόγευμα, το μεσημέρι βασικά, μετά κοιμήθηκα λίγο, άρχισα να νιώθω σκατά. Εσείς αυτό το βίντεο θα το δείτε αύριο, για να δείτε ότι θα κάτσω να μοντάρω εγώ τώρα. Όντας σκατά, με πήρε το μπούκωμα, λαιμό, όλα τα συμπτώματα. Έκανα 2 rapid test πριν λίγο, βγήκαν αρνητικά, ωστόσο έχω όλα τα συμπτώματα, χαπακώθηκα. Επίσης ήμουν μια χαρά μέχρι σήμερα το πρωί, μεσημέρι. Δηλαδή τώρα, πριν λίγες ώρες με πιασε. Έτσι, το χτυκιό. Έχω ανεβάσει maximum 37,5 πυρετό. Κανονικά γεύση μέχρι στιγμής. Έχω μπουκωμά, έχω λαιμό. Τρομερό πονοκέφαλο και το κεφάλι μου να πάει να σπάσει. Αυτά. Νιώθω εξουθενωμένη. Αλλά θα συνεχίζω να κάνω τεστ, τα κάνω και αύριο το πρωί. Διότι τα τεστ μου βγαίνουν αρνητικά. Οπότε μπορεί να μην έχω COVID. Να είναι τυχαίο το γεγονός ότι κρύωσα κι εγώ τώρα. Γιατί με air condition και βρεγμένα μαλλιά κοιμάμαι συνέχεια
και το ένα και το άλλο και από εδώ και από εκεί και μία ζέστη και μία κρύο, δεν αργείς να την αρπάξεις. Οπότε μπορεί να μην είναι COVID όντως και να έτυχε. Θα δείξει. Αυτά έχω να σας πω. Θα το κλείσω το βιντεάκι, θα δείτε σε έναν αχταρμά από διάφορες μέρες της ζωής μου τον τελευταίο μήνα. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό. Πάντα μοντάρω, όντας σαν την τρελή. Θα παραγγείλω τώρα να φάω για να ξαναχαπακωθώ. Και αυτά. Οπότε αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε να χαμογελάτε και να αγαπάτε τον εαυτό σας λίγο παραπάνω κάθε μέρα, μωρέ. Αυτά, γεια σας. Και περαστικά μου. Το κορίτσι είναι μέσα, αν αναρωτιέστε. Κάτι τρώει.